Σε ποια αρέας μπορούμε να βελτιωθούμε, creativity το ενισχύει για όλους. Nobody's a superstar on creativity. Ακόμα και να έρθει το σε superstar, ο Λόισα ο ίδιος που μόνος του ανεβάζει το τσαβάνι και υποβαθμίζει τον grading του. Το creativity είναι ένας τομέας ο οποίος δεν σταματά ποτέ. Δηλαδή ακόμα και το πιο top creative part ή κομμάτι να δημιουργηθεί, it's yesterday news. Την επομένη, ο άλλος έχει παραπάνω απαιτήσεις που σένα. Κάμες αυτά πάρα πολλά γρήγορα στο ένα που κάνουμε και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά είναι το άτομο το οποίο έχει κάποιες ανησυχίες και κάποια ερωτηματικά και πολλά πολλά γρήγορα ξαφανίζει στα ούλια. Και πρέπει να σκεφτώ κάθε φορά με καινούργιο πράγμα για άλλη μέρα και το είπες πάει το πράγμα που δεύτερα στην Παρασκευή μια φάση κάπου σκηνήσω οπότε μπορεί να κάνεις κάτι απλά εν ok και να μην ξέρω ok δεν μπορώ να πάει άλλο. Θεωρώ ότι είσαι πάρα πολλά δυνατή στο κομμάτι του research. Σκιάβαζε για τα πάντα. Ποιοι ασχολήθηκες με τις εκλογές lately ή should have. Είπε, είναι το blog σου εδώ. Ναι. Να δει ο κόσμος. Ναι. Ο τρόπος για να γίνεις expert από αυτό το πράγμα είναι το knowledge. Knowledge is gold. Σκοπός του αυτή τη στιγμή είναι ποιος. Να κάτσω να κάνω κάτι πραγματικά το άτομο που έχω να πει αντί και να το βοηθήσω. Εννοείται ότι είσαι καλή, εννοείται ότι είμαστε ανάγκη, εννοείται. Αλλά πρέπει να σε βοηθήσω να πάει next level. Εκπαιδεύεσαι στην πραγματικότητα. Άρα θεωρώ ότι και τα δυο, και το γεγονός ότι έχεις πρόσβαση και στα δυο, θα το δεις πλέον ότι είναι το δυνατό σου σημείο. Ας πούμε, τώρα έβαλα στόχον και ειδικά στην ημέρα που τα πια τον όπτα και έγραψα άλλους στόχους μας που ήθελα να κάνω. Ποιο είναι τα πράγματα, τώρα που είμαι πιο έτσι, πιστεύω να μπορώ να... Το μιλήρω είναι αυτή, είσαι πολύ. Στην αρχή άκουγα πολύ παραπάνω επειδή ήταν κάτι που δεν είχα την εμπειρία, ναι. Ήταν απλά, ναι, ήταν απλά μετά την ακαδημία, ας πούμε. Ωραία. So, τρεις μήνες μετά είναι πολλά πιο εκεί. Το Facebook, όπως και όλες οι άλλες social media platforms, σίγουρα προϋποθέτουν προτού προχωρήσουμε στο κομμάτι του execution ένα γενικό consulting. Θέλουμε ένας συνεργάτης να καταλάβει τι πληρώνει. Υπάρχει η γενική εντύπωση, όπου σας, γενικά από την αγορά, ότι τα social media είναι απλά post. Είναι μια αλήθεια, δηλαδή, αλλά είναι η πραγματικότητα όταν έχουμε να κάνουμε με brands. Καταρχήν, εμείς σαν εταιρεία, μέσα από διάφορες ενέργειες μας, κρατούμε σχεδόν τον πελάτη καθημερινά ενημερών πάνω στο κομμάτι της γενικής στρατηγικής του δικού του brand και το πώς εφαρμόζεται πάνω σε κάθε πλατφόρμα ξεχωριστά. Και το τονίζω το ξεχωριστά, επειδή η κάθε πλατφόρμα πρέπει να προσεγγιστεί ως ένα διαφορετικό μέσο. Το Facebook είναι η εφημερίδα π.χ. και το Instagram είναι το ραδιόφωνο, και είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τα post αφορούν τον κόσμο ο οποίος σε ακολουθεί, ή ο οποίος σε έχει like, ή ο οποίος, αν και δεν είναι search engine στα social media, είναι να σε ψάξει, είναι να μπει και να δει κάτι. Το μεγάλο το κομμάτι το οποίο εμπούτει το communication είναι τα advertisements. Εάν δεν προμοτάρεις το περιεχόμενο σου ή δεν δημιουργήσεις social media ads, δεν έκαμε τίποτα.
γίνεται μια μάση έτσι και κρεμάζεται σε ντουάν πάνω για να σκουβίθηκε. Άρα, κοινός που πιάνει κρεατούγι, όταν πιάνει και ένα από το πράγμα που να έχει Άγιο Θεόδωρο πάνω, σαν brand, σαν promotion, για να κρεμάζεται σε ντουάν πίσω να βάλει το σκουβίθηκε. Είναι καλά, αλλά one use, καταλαβαίνεις. Έχετε 150 εισαγωγή για τα reports. Χωρίς να δικαιολογηθώ με ένα γεγονός είναι ότι πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά σε tools τα οποία φτιάχνουν αυτόματα reports, φεύγουν πάλι στους πελάτες και κάνεις ένα σχολείο μαζί τους και κάπου έκαναμε εμείς λίγο decline και τούτο φαίνεται κακό προς το έξω στους πελάτες που θέλουν να δουν. Γιατί είναι δύσκολο να κάνεις growth στο Instagram. Στο Instagram είναι δύσκολο να κάνεις growth. Δηλαδή, η ίδια η τακτική που ισχύει σε οτιδήποτε άλλο platform, είτε LinkedIn είτε Facebook, για να κάνεις growth, ισχύει και για το Instagram. Απλά συνηθίσαμε από το Facebook που μπορούμε να κάνουμε page likes campaigns, να αγοράσουμε likes, ή το Facebook για μας τη δυνατότητα μέσω από τα post μας να κάνουμε invite people να κάνουν like το page μας. Το Instagram είναι σωδιά του το πράγμα. Και δύσκολο να κάνεις growth στο Instagram επειδή το perception σου είναι εκείνα που θωρείς ο άλλους. Και οι άλλοι πιο εμπονοί, κοπέλες, όμορφες, που εννοείται να κάνουν grow το audience τους. I mean, it's soft porn. Άντρες με κοιλιακούς και εμείς, που it's also soft porn. Και συγκρίνουμε εκείνο το πράγμα με το δικό μας το πράγμα. Πουλάς πιάτα, ας πούμε, πουλάς επίπλα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και χρειάζεται το ίδιο πράγμα το οποίο ισχύει στις άλλες πλατφόρμες. Θέλεις καλό content, το οποίο να διαβάγει στους άλλους. Θέλεις investment in terms of advertisement. Και θέλεις καλό creative. Και το γεγονός ότι οι παραπάνω βλέπουν κάποιον influencer, ο οποίος έχει, I don't know, 10,000 followers ή κάποιον celebrity που την τηλεόραση που έχει 40,000 followers, επηρεάζονται και νομίζουν το ίδιο πρέπει να ισχύει για το δικό τους τον brand, σε πιο διαφορετικά πράγματα. Και πρέπει να το καταλάβουν συντούτο. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να... Δεν θα φτάσεις ποτέ. Κατάρχεια, αν έχεις έναν brand που πουλά πιάτα στην Κύπρο, δεν έχει chance να κάνεις 10-15,000 followers αν το προσεγγίσεις sales-wise. Δηλαδή το πιάτο μου, το μοντέλο μου, θέλεις ωραία φωτογραφία, θέλεις ωραίο βίντεο, θέλεις value, θέλεις να κάνεις engagement. Και ο κόσμος δεν κάνει engagement. Να σου στρεφείς. Κάνω post, κάνω μου like, κάνω μου comments και εγώ δεν κάνω τίποτε. Ούτε κάτι στα δικά μου post να απαντώ comments, όχι εγώ. Κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει growth στο Instagram. Φίλε, θέλεις να κάνεις growth στο Instagram platform. Εκτός που το άλλο που είπαμε για content, για value, πρέπει να γίνεις και εσύ engage με άλλα post, the people, να αφήγεις meaningful comments. Είναι εγγυημένο ότι είναι να αυξηθεί το followership σου. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα να αυξηθεί, αλλά να αυξηθεί. Όσα πιο πολλά post κάνεις, όσο πιο πολύ engagement κάνεις, τόσο πιο γρήγορα να πετύχεις. Και το άλλο γίνει το advertiser, ρε φίλε. Αν δεν θέλεις να κάνεις τούτα ούλα που λαλούμε, τότε πρέπει να κάνεις καλό content και να βάλεις λεφτά και να κάνεις lead τους users που να δουν το post σου στο Instagram profile σου, hopefully να σε κάνουν follow. Αν δεν σε κάνουν follow, μπορείς να δημιουργήσεις audience, people who visited Instagram profile και να κάνεις retarget over and over and over and over again. Και το πιο σημαντικό πράγμα, τεστάρεις τα audiences. Ποιον audience δουλεύει καλά. Τούτον το audience δουλεύει καλά, πόσοι έκαναν visit το Instagram profile μου και πόσο acquisition of followers είχα. Αν δεν δουλέψει καλά, αφήνω το και δοκιμάζω κάτι άλλο. You need to test, καταλάβες.